την οργανωμένη απειθαρχία του δεν θα συμμορφωθεί. Ο αντιδραστικός νόμος της κυβέρνησης για τον περιορισμό των διαδηλώσεων στόχο έχει να βάλει επιπλέον εμπόδια στη λαϊκή διαμαρτυρία και διεκδίκηση, να βάλει στο γύψο τους αγώνες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Είναι ένας νόμος που επιβλήθηκε από τα μεγάλα επιχειρηματικά και εμπορευματικά συμφέροντα. Είναι ένας νόμος που είχε συνέχεια των αντιδραστικών αντιλαϊκών νόμων που ψήφισαν οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια και η σημερινή κυβέρνηση ολοκληρώνει αυτό το έργο. Είναι ένας νόμος τρομοκρατικός με αυταρχισμό που προσπαθεί να πάρει από τα χέρια το μοναδικό όπλο που έχουν οι εργαζόμενοι να αντιδράσουν απέναντι στις άδικες, αντιλαϊκές, αντεργατικές πολιτικές τις οποίες τις βιώνουν. Ο νόμος για τις διαδηλώσεις περιλαμβάνει ασφιχτικούς περιορισμούς που θίγουν τον πυρήνα ενός θεμελιώδους λαϊκού δικαιώματος. Αποτελεί βέβαια ένα ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των κατασταλτικών νόμων της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ο νόμος αυτός είναι μια ένδειξη ότι θα κλιμακωθεί η ένταση των αντιλαϊκών μέτρων μπροστά στην οικονομική κρίση. Στοχεύει περισσότερο στο οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα γενικότερα. Και αυτό γιατί αυτό επί της ουσίας, το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, είναι η απειλή για τα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης. Είναι ένας σημαντικός κρίκος με βάση τα όσα είπαμε ήδη στην κατεύθυνση της προετοιμασίας της αστικής τάξης και των κυβερνήσεών της, του κεφαλαίου μπροστά στα χειρότερα που έρχονται για το λαό, μπροστά στα ζητήματα του ξεσπάσματος, του βαθέματος της οικονομικής κρίσης και τις συνέπειες που αυτή θα έχει, ιδιαίτερα μετά το καλοκαίρι, που θα φανούν ακόμα πιο ισχυρά, και προσπαθούν να προετοιμαστούν ώστε να κατευνάσουν τη λαϊκή οργή, τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Πολλές κυβερνήσεις προσπάθησαν πολλές φορές κάτι ανάλογο, με σαφή στόχο να ικανοποιήσουν την πάγια απέτηση του κεφαλαίου να σταματήσουν λαϊκές διεκδικήσεις. Η ιστορία της ταξικής πάλης και του συνδικαλιστικού κινήματος είναι γεμάτη από χιλιάδες, αν όχι από εκατομμύρια παραδείγματα αστών, καπιταλιστών, διαχειριστών της αστικής εξουσίας που ονειρεύτηκαν να σταματήσουν, να περιορίσουν την ταξική πάλη και δεν δίστασαν μπροστά σε κάθε έγκλημα για να το πετύχουν. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολλά, επίσης εκατοντάδες τα παραδείγματα. Μπορεί κανείς να αναφερθεί ενδεικτικά στο ιδιώνυμο του Βενιζέλου και στις δικαιολογίες που χρησιμοποίησε για να πάρει αυτά τα μέτρα, στο Μεταξά, μετέπειτα στη διάρκεια του Ενφιλίου, ο Παπάγου, ο Λάσκαρης που ονειρεύτηκε διανόμου να καταργήσει την ταξική πάλη και ο ένας συμπλήρωνε το οπλοστάσιο του άλλου προκειμένου να το πετύχουν. Και η ζωή έχει απαντήσει ότι αυτά είναι φρούδες ελπίδες, όνειρα θερινής νυχτός. Το 1977 στη μεγάλη απεργία της Λάρκων οι νόμοι που ίσχυαν ήταν ο νόμος 330 του 1976 του περιβόητου Λάσκαρη και η απεργία έγινε με τις διαδικασίες εκείνου του νόμου καθώς επίσης και με την ισχύ του νόμου 3239 του 1955 περί συλλογικών συμβάσεων. Οι νόμοι αυτοί είχαν σωρία διατάξεων που εμπόδιζαν ένα συνδικάτο να πάρει απόφαση για διενέργεια απεργίας και επίσης εμπόδιζαν και το κάθε εργαζόμενο να συμμετέχει σε αυτές γιατί πρόβλεπαν μια σειρά από ποινές για συμμετοχή σε δίθεν παράνομες απεργίες και άλλες διατάξεις που είχαν τότε. Εμείς προκειμένου να κάνουμε αυτή την απεργία των 110 ημερών διαρκείας είχαμε δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στη δύναμη των εργαζομένων. Δηλαδή κάναμε τακτικές γενικές συνελεύσεις, δώσαμε μεγάλη βάση στην ενότητα του κόσμου και στη συσπήρωσή του γύρω από την ταξική διοίκηση του σωματείου αλλά και ιδιαίτερα στο άνοιγμα των αιτημάτων και των σκοπών της απεργίας στην ευρύτερη περιοχή
με πολλές ενημερωτικές επισκέψεις στα χωριά, ώστε το πρόβλημα και ο αγώνας μας, ο αγώνας των εργαζομένων, να γίνει υπόθεση στήριξης, αλλά και πάλι της τοπικής κοινωνίας στην αρχή, αλλά και γενικότερα της, του λαού του ελληνικού και της εργατικής τάξης στη χώρα. Η κυβέρνηση εντείνει την κρατική τρομοκρατία, τον αυταρχισμό και την καταστολή σε βάρος του λαού για να στηρίξει την επίθεση του κεφαλαίου σε βάρος των εργατικών λαϊκών αναγκών και δικαιωμάτων. Είναι ζήτημα συσχετισμού δυνάμεων και αυτό πρέπει να περάσει ως μήνυμα στη νέα γενιά και στην εργατική τάξη. Στο εκμεταλλευτικό σύστημα είναι δύο κυρίαρχες τάξεις. Η μία είναι η τάξη των αστών που είναι ολιγάριθμη αλλά έχει τη δύναμη του κράτους και όλων αυτών των μηχανισμών. Η άλλη δύναμη είναι το ποτάμι που λέγεται εργατική τάξη που με την εργασία του είναι, η εργασία του είναι πηγή κάθε δημιουργίας για κάθε τι καλό που βλέπουμε στην κοινωνία. Όταν αυτός ο πλούτος δεν υπηρετήσει τις ανάγκες του εργαζόμενου λαού και των εργαζομένων, θα έχουμε τα προβλήματα που έχουμε. Όταν αυτό υπηρετεί τις ανάγκες του λαού και των εργαζομένων, τότε ο εργαζόμενος μπορεί να ζήσει καλύτερα. Έξω από το δικαστικό μέγαρο, όπου γινόταν η δίκη για την νομιμότητα ή όχι της απεργίας, με πάνω από 10 πούλμαν υπεργεμάτα με απεργούς και αποκατοίκους της τοπικής κοινωνίας, ήταν η παρουσία τους, η δυναμική με τα συνθήματα, με τις φωνές τους, ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που έδωσε τη λύση ώστε το δικαστήριο να βγάλει νόμιμη την απεργία μας. Αποτυπώνει ακριβώς τη στόχευσή τους του να χτυπήσουν τις μεγάλες οργανωμένες συγκεντρώσεις, που αν το σκεφτούμε σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τους νοιάζει ιδιαίτερα να εντοπίζεται και να προλαβαίνουν, να βλέπουν το σκοπό, καταλαβαίνουμε ότι αφορούν συγκεντρώσεις μεγάλες, οργανωμένες, με κατεύθυνση ρήξης απέναντι σε αυτό το σύστημα, αντίδρασης απέναντι σε αυτή την πολιτική. Άρα δεν είναι απλά ότι στοχεύουν το οργανωμένο κίνημα, μας το λένε και ανοιχτά με έναν τρόπο, καλυμμένο από την πολλή σάλτσα ενός νομοσχεδίου. Για ποιο λόγο? Έχετε και τα ονόματα μας. Έχει λίστα από πάνω, γι' αυτό λένε. Και μέλη της διοίκησης και σε. Ξέρετε και πού ανοίγουμε. Θα μου δείτε από ποιο τρόπο θα περνάω. Μπορείτε να πάρετε αυτά τα πράγματα. Εκεί που σας είπα να τσεκάρετε, να κάνετε face control. Έχουν βάλει... Στην ιστορία του εργατικού κινήματος, η αστική τάξη και οι κυβερνήσεις της χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα και δικαιολογίες για να κάψουν την αγωνιστική διάθεση των εργατών όταν διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Είχαν φέρει τα ΜΑΤ. Ή είχαν φέρει όλους τους βουλευτές και τον κρατικό μηχανισμό να εξαγοράζουν συνηθίσεις για να δημιουργήσουν απεργοσπαστικό μηχανισμό. Είτε είχαν επιβάλει αστυνομοκρατία, απαγόρευαν την κυκλοφορία. Μέχρι και το τραγούδι «Πάγωσε τζιμινιέρα» το είχαν απαγορέψει, γιατί έλεγαν ότι εξάπτει τα πνεύματα των απεργών. Όλα αυτά τα μέτρα, είτε ήταν προβοκάτσιες, είτε ήταν επιθέσεις, τραμπούκικες επιθέσεις ενάντια σε νεολαίους, ενάντια σε απεργούς, αντιμετωπίζονταν πάντα δυναμικά από το λαϊκό κίνημα, το οποίο είχε αντιληφθεί ποιος ήταν πραγματικά ο στόχος όλων αυτών των τρομοκρατικών ενεργειών, αλλά και όλων αυτών των νόμων με βάση των οποίων γίνονταν όλες αυτές οι μεθοδεύσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Οι οικοδόμοι της δεκαετίας του 60 για να κερδίσουν αυτά που κέρδισαν με το δωρόσιμο και πολλά άλλα για να ενταχθούν στα βαριά και τα ανθυγινά, έπαιρναν την άδεια της κυβέρνησης και των εργοδοτών. Αργότερα, πολλές αγωνιστικές κινητοποίησεις που κέρδισαν το ανθυγινό, που κέρδισαν συνθήκες μέσα στη δουλειά που να είναι συνθήκες με υγιεινή και ασφάλεια και επιβλήθηκαν αυτά. Αυτά πώς έγιναν, έπαιρναν την άδεια του εργοδότη. Εμείς εργαστήκαμε στις πιο ανθυγινές δουλειές. Δηλαδή, σωστή κόλαση. Και ανθυγινό επίδομα δεν παίρναμε. Για να πάρουμε το ανθυγινό επίδομα, κάναμε κινητοποιήσεις. Κινητοποιήσεις αυτές δεν έπρεπε να τις κάνουμε το 32-39, αφού προσέφυγε η επιχείρηση. Για να προσφύγει η επιχείρηση, εκεί είχε το λόγο της, γιατί το ανθυγινό επίδομα που έβγαζε ήταν ψίχουλα. Αλλά εμείς συνεχίσαμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Ούτε με όπλα, ούτε με χημικά, ούτε με κλοπ. Δεν θα κάνουμε πίσω, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Το νομοθετικό τερατούργημα στοχεύει κάθε ριζοσπαστική, προοδευτική ιδεολογία και πράξη, αφού προβλέπει τη δημιουργία διεύθυνσης πρόληψης της βίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Συνειδητά, τσουβαλιάζει το ριζοσπαστισμό και η πολιτική εναντίωση στη δικτατορία του κεφαλαίου με άλλες υπαρκτές μορφές βίας, όπως η ενδοοικογενειακή ή ενδοσχολική βία. Δεν ξεκινάει από το ζήτημα της ρύθμισης, όπως λένε, των διαδηλώσεων, αλλά κυρίως με αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 19 περί συγκρότησης, διεύθυνσης, πρόληψης της βίας, στην οποία διεύθυνση, η οποία μάλλον το βασικό καθήκον που αναλαμβάνει είναι να κάνει μια ολόκληρη δουλειά γύρω από το ζήτημα της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, αυτό που θέτουν ως πρώτο δηλαδή, το οποίο μπορεί να ακούγεται, είναι μάλλον μια έννοια λάστιχο, ακριβώς γιατί μπορεί μέσα σε αυτή να χωράνε διάφορα πράγματα. Αν δούμε όμως την πρακτική και το τι ισχύει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι ισχύει όχι κάτω από το καπέλο της ριζοσπαστικοποίησης, αλλά κάτω από το καπέλο και καλά της καταπολέμησης τρομοκρατίας σε εθνικό επίπεδο, καταλαβαίνουμε ότι ο βασικός τους καημός είναι να αντιμετωπίσουν και προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά, όσες ιδεολογίες, όσες φωνές τίθενται απέναντι σε αυτό το σύστημα. Εάν οι εργαζόμενοι, ο λαός, παλιότερα τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας, υπέκυπταν και υποχωρούσαν και συμβιβάζονταν με τα εκμεταλλευτικά καθεστώτα που γνώρισε ο άνθρωπος, θα έπρεπε να ζει στο δουλοκτητισμό. Το ότι ζει στη σημερινή περίοδο, δηλαδή στην καπιταλιστική περίοδο των εκμεταλλευτικών συστημάτων, είναι βέβαια και ζήτημα της ανάπτυξης, που είναι αντικειμενική εξέλιξη των ανθρώπων, αλλά είναι της ίδιας της πάλης των ίδιων των εργαζομένων και του λαού, που κατάφερε να αποκρούσει από την αρχή του δουλοκτητισμού, από το να πουλιέται ο άνθρωπος και να αγοράζεται, από τον δουλοκτητισμό δηλαδή, από τη φεουδαρχία και σήμερα από τον καπιταλισμό, ανέτρεψε με τον αγώνα του, ανέτρεψε με τη δυναμική του παρουσία, ανέτρεψε με τη συλλογική του δράση όλες τις αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές. Αυτό γινόταν στη ζωή, μέχρι που να καταργήσει, κατάργησε τα εκμεταλλευτικά συστήματα τα παλιότερα και μέχρι που να καταργήσει και το σημερινό σύστημα. Αυτή είναι η πορεία του εργατικού κινήματος και αυτή είναι και η πορεία των εκμεταλλευτικών συστημάτων. Ο νόμος αποτυπώνει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρεί ως κίνδυνο για την ασφάλεια τις λαϊκές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Η ποινικοποίηση της ριζοσπαστικής και κατά επέκταση της κομμουνιστικής ιδεολογίας και πράξης αποτελεί άλλωστε επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι. Γιατί στο όνομα της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης έχουν τεθεί απαγορεύσεις σε κομμουνιστικά κόμματα, κομμουνιστικές νεολαίες, κομμουνιστικά σύμβολα σε μια σειρά χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά στο όνομα αυτό παίρνονται συνεχώς, κάθε μέρα θα μπορούσαμε να πούμε χωρίς υπερβολή, νέα μέτρα καταστολής απέναντι στους λαούς. Στα δικαιώματά τους σε ό,τι αφορούν τις απεργίες, τις συναθρήσεις, γενικά σε ό,τι δικαίωμα έχει κατακτηθεί χρόνια τώρα, που έχει κατακτηθεί, δεν έχει χαριστεί από τους λαούς, με αγώνες, θυσίες, αίμα. Όπως οι εργαζόμενοι, ο λαός, όλα τα προηγούμενα χρόνια κατάργησαν τους αντεργατικούς, αντιλαϊκούς νόμους και κέρδισαν κατακτήσεις οι οποίες τον άνθρωπο τον βοήθησαν να ζήσει καλύτερα, αυτό θα γίνει και σήμερα και πρέπει να το γνωρίζουν. Όπως λέμε καμιά φορά, η ιστορική εξέλιξη είναι μια πορεία συγκρούσεων μέσα στις εκμεταλλευτικές κοινωνίες και οι αγώνες του λαού και των εργαζομένων και το ιερό πεζοδρόμιο είναι η μαμή της ιστορίας που γεννάει καινούργιες εξελίξεις πάντα σε όφελος του λαού, παρά ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιες οπισθοχωρήσεις, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει το ποτάμι για να βρει τη θάλασσα. Ο νόμος εισάγει προκλητικούς αντιδραστικούς περιορισμούς, ξεπερνώντας ακόμα και αυτούς που θέτει το ίδιο το αστικό σύνταγμα. Ορίζει σημεία που εξ αρχής απαγορεύονται συγκεντρώσεις, όπως δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία κτλ. Ενώ μπορεί να απαγορευτούν όταν πραγματοποιούνται χωρίς γνωστοποίηση στις αρχές ή αν δεν συμμορφώνται οι διαδηλωτές στους περιορισμούς. Μεσούσεις της απεργίας, νύχτα, 3 η ώρα πριν τα ξημερώματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Λαμίας μαζί με τον τότε αστυνομικό διευθυντή, ένα συνταγματάρχη της χωροφυλακής, με συνέλαβαν από το κρεβάτι, εμένα και το Γενικό Γραμματέα, καθώς και 13 ακόμη απεργούς, και νύχτα μας οδήγησαν στην ασφάλεια στην Λαμία. Εκεί ακολούθησαν διαδικασίες
απείρου κάλους, δακτυλικά αποτυπώματα, σήμανση και μια σειρά άλλες πάρα πολύ υποτιμητικές διαδικασίες για την προσωπικότητά μας. Και πρωί-πρωί μας οδήγησαν στον εισαγγελέα που μας είχε συλλάβει, προκειμένου αυτός να επιληφθεί και να πάει παραπέρα η υπόθεση. Όλος ο στόχος του εισαγγελέα ήταν να μας εκφοβήσει, γιατί μας έλεγε ότι, και έτσι ήρθε και στη συνέχεια η κλήτευση, ότι κατηγορούμαστε και έχει γίνει η σύλληψη με βάση τον νόμο 4.000. Ήταν ο νόμος που είχε φτιαχτεί για να αντιμετωπίζει τους θετιμπόηδες που πετούσαν γιαουρτάκια σε ηλικιωμένους ανθρώπους, και το αιτιολογικό ήταν η πρόκληση και η προσβολή της κοινωνικής ειρήνης στην περιοχή. Το να αγωνίζεσαι δηλαδή για τα αιτήματά σου απέναντι στον Ποδοσάκη ήταν η πρόκληση απέναντι στην κοινωνική ειρήνη. Κανείς δεν κάνει κινητοποίηση για την κινητοποίηση. Κανείς δεν κάνει αγώνα για τον αγώνα. Κάνουμε κινητοποιήσεις και πραγματοποιούμε διαδηλώσεις και αγωνιστικές εκδηλώσεις επειδή υπάρχουν προβλήματα. Και είναι σωστό το παράδειγμα αυτό. Δηλαδή, τι πρέπει, αν έπαιρνε την άδεια των αρχών και την άδεια του εργοδότη ο εργαζόμενος για να κάνει κινητοποίηση, δεν θα κάνει ποτέ κινητοποίηση. Αυτό λοιπόν είναι μια απάντηση στο σημερινό νομοσχέδιο. Δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός, όπως και προηγούμενα. Επίσης προβλέπει όχι μόνο την απαγόρευση και τον περιορισμό των διαδηλώσεων, αλλά και γενικά των συγκεντρώσεων και συναθρήσεων, θυμίζοντας άλλες εποχές. Δεν αφορά μόνο τις διαδηλώσεις που έγινε ολόκληρη συζήτηση ότι και καλά θα μπει μια τάξη όπως προείπατε πολύ σωστά, αλλά αφορά γενικότερα τις συγκεντρώσεις. Δηλαδή ενδυνάμει μια συγκέντρωση η οποία είναι σε υπαίθριο χώρο, σε μια πλατεία για παράδειγμα, θα μπορούσε να απαγορευτεί ή και να διαλυθεί αν σε πρώτη φάση επιτρεπόταν. Το βασικό πρόβλημα που υπάρχει, το βασικό θέμα που τίθεται, είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στην αστυνομία να ελέγχει όχι μόνο ποιος διοργανώνει, ποιους θα καλέσει, πού θα τους καλέσει, αλλά και το σκοπό. Και εδώ είναι το βασικό ζήτημα που επισημαίνουμε επίσης, ότι πλέον με νόμο μπορεί προληπτικά να απαγορευτεί μια συγκέντρωση ή μια διαδήλωση με βάση το σκοπό για τον οποίο διοργανώνεται. Καταλαβαίνουμε δηλαδή με αυτό, και γι' αυτό το τονίζουμε, ότι το πρόβλημά τους δεν είναι να μην διαταραχθεί γενικά η κυκλοφορία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να ελέγξουν το γιατί διαμαρτύρεται και κινητοποιείται ένας κόσμος. Το πιο αυταρχικό καθεστώς βέβαια που γνώρισαν οι εργαζόμενοι και ο λαός ήταν το καθεστώς της Χούντας. Γιατί με το όπλο, ας πούμε, στον Κρόταφο προσπαθούσε να επιβάλλει τα μέτρα που υπαγόρευε το κεφάλαιο. Σήμερα λοιπόν, στην δημοκρατική επίφαση του συστήματος, έχουμε λίγος πολύ τις ίδιες πολιτικές, βέβαια με πιο ωραία λόγια, με πιο κάθε φορά διακηρύξεις ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί κτλ. Αλλά ο σκοπός και ο στόχος είναι ο ίδιος. Με τον πιο σκληρό αυταρχισμό μέχρι τον αυταρχισμό τον σημερινό, ο οποίος φυσικά σιγά σιγά εξελίσσεται και δεν έχει διαφορές από εκείνη την περίοδο που λέμε και εκείνη την περίοδο που έζησε ο ελληνικός λαός. Όταν για παράδειγμα έχεις δουλέψει για δεκαετίες και έχεις δώσει τη ζωή σου σε ένα εργοστάσιο και ξαφνικά σου ανακοινώνουν ότι βρίσκεσαι στο δρόμο, όπως έγιναν με τους εκατοντάδες απολύσεις, ας πούμε, στη Softex, θα βγεις την ίδια ώρα, δεν θα περιμένεις μετά από ένα μήνα, ούτε θα ενημερώσεις το Υπουργείο να σου δώσει άδεια ή την αστυνομία πολύ περισσότερο. Αυτή είναι η ταξική πάλι. Έτσι θα προχωρήσει. Προσωρινά μπορείς να την περιορίσεις. Προέρχομαι από τα σώματα ασφαλείας, όπως δήλωσα, και προβληματίζομαι ιδιαίτερα. Με τις υπηρεξουσίες που δίνει ο νόμος στην αστυνομία, θα φουσκώσουν κι άλλο τα πανιά της καταστολής. Οι απλοί αστυνομικοί να μην παρασυρθούν σε δράσεις που θα διευρύνουν το χάσμα τους με το λαϊκό κίνημα, να αφουγκραστούν τον αγωνιζόμενο λαό και να μην βρεθούν απέναντί του με την καταστολή, να μην σηκώσει κανένας χέρι ενάντια στο λαό.
Ακόμα αναγνωρίζει τη δυνατότητα πραγματοποίηση αυθόρμητων δημόσιων συναθρήσεων μόνο για γεγονότα κοινωνική σημασία. Προϋπόθεση που μπορεί να ερμηνευτεί κατά το δοκούν και αυθαίρετα. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! Όταν γίνεται μία έκρηξη, όπως έγινε για παράδειγμα η μεγάλη έκρηξη στη Λάρκο και σκοτώθηκαν τότε και τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι, δεν περίμεναν να κάνουν γενική συνέλευση μετά από μία εβδομάδα και να πάνε στην νομαρχία ή στα γραφεία της εταιρείας και στο Υπουργείο μετά από ένα μήνα. Πήγανε την ίδια μέρα, αυτόματα. Το ίδιο έκαναν και οι εργαζόμενοι στο Λαύριο, όταν έγινε η μεγάλη έκρηξη με τους νεκρούς. Ή οι εργαζόμενοι στην Πυρκάλ Ελευσίνας, όταν έγινε η έκρηξη και σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Το ίδιο έκαναν και οι εργαζόμενοι στη ζώνη, αν θυμάστε, με την έκρηξη στον Καζάδικο με τους 8 νεκρούς. Τότε δεν μιλάνε οι γραφτοί νόμοι και τα διατάγματα. Τότε μιλάει το αίμα από μία άποψη, μιλάει η συσσωρευμένη αγανάκτηση, το δίκιο που σε πνίγει και θα αντιδράς. Έτσι αντιδρούσαν και προηγούμενα οι εργαζόμενοι στις προηγούμενες δεκαετίες. Έτσι θα αντιδράν από εδώ και μπρος και κανείς δεν μπορεί να το περιορίσει. Είχαν μαζευτεί 12 λεωφορεία με ορθίους και είχαν φτάσει στη Λαμία. Αυτό απέτρεψε τον εισαγγελέα και τους υπόλοιπους να μας πάει αυτόφορο και να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες και αναγκάστηκε κάτω από την πίεση του λαϊκού κινήματος που αναπτύχθηκε εκεί στη Λαμία να μας αφήσει ελεύθερους και να ορίσει τακτική δικάσιμο, που βέβαια στην τακτική δικάσιμο πάλι η παρουσία πολυάριθμων εργαζομένων και κατοίκων της τοπικής κοινωνίας οδήγησε τους δικαστές να πάρουν τη σωστή απόφαση, να μας αθωώσουν και τελικά να τελειώσει εκεί το θέμα. Ένα από τα προσχήματα της κυβέρνησης είναι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς στο κέντρο της Αθήνας. Πρόσχημα που καταρρίπτεται από την ίδια την πραγματικότητα. 200.000 μαγαζιά από την περίοδο της κρίσης μέχρι και τώρα έχουν κλείσει από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη και από τη Ρόδο μέχρι την Κέρκυρα. Που σε αυτές τις περιοχές, σε όλη την Ελλάδα δηλαδή, κλείναν όλα αυτά τα μαγαζιά λόγω των διαδηλώσεων. Λόγω του ότι δεν ήταν εύρυθμη η κατάσταση και ηρεμία, δεν υπήρχε ηρεμία στην αγορά. Δεν νομίζουμε ότι είναι κάτι τέτοιο. Η ουσία ήταν για το κλείσιμο όλων αυτών των μαγαζιών και για την αναδουλειά. Φταίνε οι χαμηλοί μισθοί, οι χαμηλές συντάξεις, φταίει το γεγονός ότι πληρώνουμε τεράστιους φόρους από το πρώτο ευρώ, χωρίς αφορολόγητο όριο. Δηλαδή ουσιαστικά παίζουμε με όρους άνισους, με όρους ανισότητας θα έλεγα, απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις, στο λιάνε εμπόριο και στις υπηρεσίες γενικότερα. Πρέπει να δούμε ποιον βασικά υπερασπίζονται και ποιανού η κοινωνικο-οικονομική ζωή δεν θέλουν να διαταραχτεί. Και αυτή δεν είναι άλλη παρά η κοινωνικο-οικονομική ζωή του κεφαλαίου. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που μπήκε ως προκάλημα για όλο αυτό το νομοσχέδιο η αναστάτωση που προκαλείται υποτίθεται στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς να πει κανείς τίποτα και κουβέντα για όλη την αναστάτωση που προκαλείται, ας πούμε για παράδειγμα από το Μεγάλο Περίπατο, που έγινε μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των μεγαλοξενοδόχων και των μεγαλοεμπόρων του κέντρου, και για όλη την αναστάτωση και όλα τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που υφίσταται ο κόσμος που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε γιατί είναι ελλιπή, είτε γιατί είναι πανάκριβα, που συνοστίζεται, που γενικά βλέπουμε ότι η ζωή του μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και χειρότερη. Δεν νοιάζεται για τα μικρά μαγαζιά με όλα τα νομοσχέδια που έχει περάσει το προηγούμενο διάστημα, που τους έχει τσακίσει και όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας αλλά και συνολικότερα. Δεν την ενδιαφέρει κυρίως αν θα μπορούν οι νέοι άνθρωποι που μένουν στην Αθήνα να κυκλοφορούν ελεύθερα στην πόλη. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχουν μαζικές λαϊκές αντιδράσεις, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα φέρει και άλλους νόμους με νέα μέτρα ενάντια στο λαό, ενάντια στην νεολαία, ενάντια στους εργαζόμενους, και αυτό ακριβώς πάει να προλάβει. Νομίζει τουλάχιστον ότι πάει να το προλάβει και με αυτό το νομοσχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορεί τώρα τη Νέα Δημοκρατία για αντιδημοκρατική πρακτική, έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αφού ως κυβέρνηση ακολούθησε παρόμοιες πρακτικές. Απαγόρευσε τις κινητοποιήσεις κατά των πληστηριασμών, αρνήθηκε την κατάργηση των τρομών νόμων, πέρασε νόμο για τον περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία και κυρίως έριξε νερό στο μήλο της θεωρίας περί μειοψηφιών που ταλαιπωρούν.
και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα γίνει προσπάθεια για πώς θα παίρνουν διαπεργίες, πώς θα να βάλει εμπόδια, να δυσκολέψει δηλαδή τις συνελεύσεις των συνδικάτων, το πώς θα παίρνουν διαποφάσεις. Και υπάρχει μια συνέχεια. Και προφανώς το ταξικό κίνημα, το εργατικό κίνημα έχει τους τρόπους και τις μορφές και το έχει αποδείξει όλα αυτά τα νομοθετήματα να τα αφήνει στην άκρη. Ακόμα και η κριτική που έκανε μέρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γενικά η αντιπολίτευση εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος, και έμεινε σε αυτό, δηλαδή ότι πρόκειται για ένα χουντικής εμπνεύσεως κείμενο, νομοθέτημα κτλ. Η αλήθεια ποια είναι, ισχύει ότι ενσωματώνει διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου και ότι τυπικά το καταργεί, αναφέρει δηλαδή την κατάργησή του. Αυτό που δεν λένε και αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πλαίσιο το νομοθετικό μέχρι σήμερα, ακόμα και το ίδιο το Σύνταγμα, άφηνε τα περιθώρια να είναι σε ισχύ αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή νομοσχέδιο της περίοδου της δικτατορίας, να παραμείνει σε ισχύ την περίοδο της πολύφερνης μεταπολίτευσης και να είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε κυβέρνησης, αν θα το αξιοποιήσει και πώς. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, δείχνει ένα βασικό πράγμα, ότι όλο το νομοθετικό πλαίσιο τίθεται στην κατεύθυνση του να υπερασπίζεται την εξουσία, τη δικτατορία του κεφαλαίου, είτε μπροστά μπαίνει μια ανοιχτή στρατιωτική δικτατορία, ένα πραξικόπημα όπως αυτό της περίοδου του 67-74, είτε η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Γιατί μια χαρά χωρούσε, αν θέλω να το πούμε και λίγο πιο χοντρά, όλα αυτά τα χρόνια, αυτό το νομοθετικό πλαίσιο της δικτατορίας, στα πλαίσια της μεταπολίτευσης. Το εργατικό λαϊκό κίνημα, το ταξικό οργανωμένο κίνημα, είναι αυτό που τελικά θα ανατρέψει οριστικά και μετάκλητα αυτή τη φορά αυτές τις αντιδραστικές πρακτικές και τέτοιους αντιλαϊκούς νόμους. Όταν δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν μπορείς να ζήσεις την οικογένειά σου, από τη στιγμή που θα το συνειδητοποιήσεις αυτό, κανένα διάταγμα, όσο και αυστηρό να είναι, δεν θα μπορέσει να σε περιορίσει. Έτσι προχώρησε η ταξική πάλι, έτσι θα προχωρήσει και από εδώ και μπρος. Κάτι αντιτρομοκρατική δίθεν νόμη, κάτι νόμη περί τετυμποϊσμού και 4.000, σε καμιά περίπτωση δεν έχουν στόχο αυτό που δίθεν φαίνεται και περιγράφεται στη Βουλή. Ο μοναδικός και κύριος στόχος είναι ο νόμος αυτός, ο κάθε αντιτρομοκρατικός ή περί τετυμποϊσμού, να παρεμποδίσει και να στραφεί ενάντια στο εργατικό, το συνδικαλιστικό και το λαϊκό κίνημα, να παρεμποδίσει το λαό γενικότερα και τους εργαζόμενους να βγουν, να διεκδικήσουν και να κινητοποιηθούν. Το εργατικό κίνημα είναι αυτό που μπορεί να δώσει απάντηση στις οποιασδήποτε μεθοδεύσεις κυβέρνησης και κεφαλαίου. Είναι στα χέρια του εργατικού και λαϊκού κινήματος να εμποδίσει την εφαρμογή αυτών των αντιδραστικών νόμων, όχι μόνο αυτών, όλων όσων προσπαθούν να περαστούν για να του δέσουν πιο σφιχτά τη θηλιά στο λαιμό, και το κόμμα σίγουρα θα πρωτοστατήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Μετά το 1982-83, που κυριάρχησαν στο σωματείο διοικήσεις οι οποίες επρόσκυντος το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία ήταν εργοδοτικοί και κυβερνητικοί συνδικαλιστές, και το σωματείο με τη διοίκησή του έχασε τον ταξικό του προσανατολισμό. Οι οποιασδήποτε μεθοδεύσεις είχαν να κάνουν με μειώσεις προσωπικού επανειλημμένα, με δίθεν κίνητρα και χωρίς κίνητρα, με τελεία εγκατάλειψη του εργοστασίου στην επενδυτική απραξία, με μειώσεις των μισθών των μεροκάματων, με την δυσμενέστερη εξέλιξη των συνθήκων εργασίας και μια σειρά άλλα, έχει να κάνει από τη στιγμή που άλλαξε ο τρόπος αντιμετώπισης όλων αυτών των μεθοδεύσεων ενεργειών και κυβερνητικών αποφάσεων. Όταν το λαϊκό κίνημα σταμάτησε εκεί, και το εργατικό και το συνδικαλιστικό, να κάνει υπόθεση της αγωνιστικής ταξικής του πάλης αυτά τα ζητήματα, πέρασαν με τον πιο εύκολο τρόπο, όπως περνούσαν και σε μια σειρά άλλους χώρους. Επομένως, ενότητα, αγωνιστική συμμετοχή σε ταξική κατεύθυνση του λαϊκού κινήματος είναι ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπιστούν τέτοιες μεθοδεύσεις και τέτοιες καταστάσεις. Ζητάμε την άμεση απόσυρσή του. Είναι βαθιά γελασμένη κυβέρνηση και κεφάλαιο αν νομίζουν ότι αυτό το τερατούργημα θα εφαρμοστεί στη ζωή και θα νομιμοποιηθεί στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας. Είναι
γίνεται ακόμα πιο φανερό ποιον φοβάται η αστική τάξη, τα κόμματα και οι κυβερνήσεις της και ποιος έχει τη δύναμη. Και κατά την άποψή μας είναι το οργανωμένο λαϊκό εργατικό κίνημα, το οποίο θέτει στο στόχαστρο την αντιλαϊκή πολιτική, τους πραγματικούς υπαίτιους πίσω από τα προβλήματά του, και όσο αυτό δυναμώνει, τόσο όλες αυτές οι αντιδραστικές φωνές, οι νόμοι, όλες αυτές οι αντιδραστικές κατευθύνσεις θα τίθενται εκεί που τους αξίζει, δηλαδή στα σκουπίδια της ιστορίας. Και αυτά που υπήρχαν στους χώρους δουλειάς δεν τα έδωσε κανένα κράτος, καμία κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τα κατακτήσανε. Και ότι και πάλι αυτό είναι ο δρόμος, ότι με τους αγώνες μας και η νέα γενιά πρέπει να κατακτήσουμε αυτά και ακόμα περισσότερα. Γιατί ζούμε στο 2020, δεν ζούμε στο 1970 και στο 80. Με την τεχνολογία και την επιστήμη να έχει προοδεύσει και εμείς να ζούμε με όρους χειρότερους από αυτούς που ζούσαν, αν θέλετε, οι πατεράδες μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ότι μπορούμε σήμερα, υπάρχει δυνατότητα σήμερα με το δικό μας τον αγώνα, συλλογικά, οργανωμένα, ταξικά πάνω απ' όλα, να στοχεύσουμε τον πραγματικό μας αντίπαλο. Που είναι η εργοδοσία, η μεγαλοεργοδοσία, οι κυβερνήσεις τους. Οι εργαζόμενοι θα κουρελιάσουν και αυτό το νόμο. Θα ματαιώσουν στην πράξη κάθε προσπάθεια που έχει στόχο να τους βάλει φήμωτο. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε με όλες τις μορφές και φυσικά και με τη μορφή της διαδήλωσης. Και καλούμε και όλους τους αυτοαπασχολούμενους και τους εμπόρους και τους επαγγελματίες που μέχρι τώρα δεν βγήκαν στον δρόμο, δεν κάνανε αυτό το βήμα, να το κάνουνε, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος και δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για τα προβλήματά τους. Να καταλάβουν ότι ο νόμος για τις διαδηλώσεις έχει καταδικαστεί στη λαϊκή συνείδηση. Δεν έχει καμιά λαϊκή νομιμοποίηση. Το λαϊκό κίνημα θα τον καταργήσει στην πράξη με τους αγώνες του. Το πρώτο πράγμα να δουν ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι ότι τίποτα δεν μένει σταθερό. Τίποτα δεν είναι αναλύωτο. Και αυτό που μπορεί να χειροτερεύει, μπορεί με τη δράση του και να καλυτερεύσει. Διότι είναι παραμύθι ότι τίποτα δεν αλλάζει. Άρα το μήνυμα πρέπει να είναι ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους εμπρός ορμητικά στον αγώνα για να φτιάξουμε τη ζωή μας καλύτερη. Κανένας εργάτης να μην λυγίσει στους ταξικούς αγώνες βρίσκεται η λύση. Ο λαός με την πάλη του και με την οργανωμένη επιθαρχία δεν θα συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις. Θα το ακυρώσει στην πράξη όπως έκανε με τόσους άλλους παρόμοιους νόμους στο παρελθόν.